Τους δένανε που τους χτυπούσαν, που τους βάζανε στο τσάι, στο γάλα, τους ρίχνανε σταγόνες για να τους κοιμίζουν ή για να είναι φυτά. Δεν τα χωρά ανθρώπου νους όσα αποκαλύπτεται πως συνέβαιναν στον Νίκο Ευγυρία στα Χανιά. Φαίνονταν νορμάλ, επειδή αυτοί ξέρανε, εγώ δεν ήξερα. Γι' αυτό μου κίνησε τις υποψίες όταν πεθάνανε σε 7 μέρες 14 άτομα. Τους φαινόταν νορμάλ που μέσα σε 7 μέρες έφυγαν 14 άνθρωποι. Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση στην Κρήτη TV, ένας πρώην εργαζόμενος αποκάλυψε τη φρίκη που έζησαν στη δύση της ζωής τους οι ηλικιωμένοι. Εργάστηκα τον Απρίλιο του 20 έως το Σεπτέμβριο του 20. Τους 5-6 μήνες που ήμουν εκεί πέρα, φύγανε γύρω στα 35 νομίζω άτομα, 40 κάπου εκεί. Δεν είμαι σίγουρος ακριβώς τον αριθμό. Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις οι οποίοι απλά θέλανε να πεθάνουν. Ζητούσαν να πεθάνουν και όντως μετά από λίγο καιρό τους ανάπαυε ο κύριος και φεύγαν από τη ζωή. Η απαγόρευση επισκεπτηρίου εξαιτίας των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού έγινε το τέλειο άλοθη για τους κακοποιητές. Οι συγγενείς δεν είχαν επαφές με τους ηλικιωμένους και όταν τύχαινε κάποιος να μπει στον οίκο Ευγυρίας, τότε τα μακριά ρούχα γίνονταν σύμμαχος για να κρατηθεί η κακοποίηση μυστικό. Δεν είχαν αντιληφθεί κάτι οι συγγενείς, διότι μας βάζανε και τους, επειδή είχαν τα σημάδια σε διάφορα σημεία, από χτυπήματα, από δεσίματα, μας βάζανε και τους βάζαμε μακριά ρούχα, έτσι ώστε να μην φαίνονται οι μελανιές και όλα αυτά. Εσείς μπήκατε στη διαδικασία να ενημερώσετε συγγενικά πρόσωπα αυτών των ανθρώπων για όλη αυτή την κατάσταση που βίωναν μέσα στον Νίκο Ευγυρίας? Εγώ είχα πει σε κάποιους συγγενείς, απλά το μόνο που είχα πει έτυχε να είναι μην φέρετε εδώ τον άνθρωπό σας. Ο πρώην εργαζόμενος του οίκου Ευγυρίας στα Χανιά δεν δίστασε να μιλήσει για εγκληματική οργάνωση, εμπλέκοντας όχι μόνο τη διοίκηση του οίκου, αλλά και το γιατρό που υπέγραφε τα πιστοποιητικά θανάτου και το γραφείο τελετών. Ένας γιατρός ο οποίος γράφει 68 χαρτιά καρδιακή ανακοπή χωρίς να τα έχει δει καν, ένα γραφείο τελετών το οποίο παρέλαμβε τον νεκρό χωρίς καν να έχει ενημερωθεί ο συγγενής και συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν μελανιές έτσι ώστε να τα καλύψει, καταλαβαίνετε. Τα όσα έρχονται στο φως μέσα από μαρτυρίες συγγενών θανόντων και μαρτυρίες πρώην εργαζομένων αποκαλύπτουν το μέγεθος της κακοποίησης. Δεν ήταν το χειρότερο με αυτό, όταν ήταν να φάνε μέσα σε μισή ώρα να πέσει 60 άτομα για να προλάβεις να τους ξαπλώσεις, για να. Και με το ζόρι τους ταΐζαμε όλο το πιάτο. Δηλαδή στους καταθλιπτικούς που ξέρετε δεν έχουν όρεξη ή στους ανιακούς που έπρεπε να περιμένεις να μασίσουν. Πολλές φορές έτσι. Και είχαμε και περιπτώσεις που είχαμε τα αναμενόμενα, δηλαδή υπέκυψαν άνθρωποι. Οι σοκαριστικές φωτογραφίες που παρουσίασε ο Sky είναι ενδεικτικές της φρίκης. Και το ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Ήξεραν κάποιοι τι συνέβαινε στον Νίκο Ευγυρίας και ποιοι? Και όσοι ήξεραν, γιατί δεν μίλησαν? Θέλω να σας ρωτήσω αν το χρονικό διάστημα το οποίο εργαζόσασταν στον Νίκο Ευγυρίας έγινε επίσκεψη από ελεγκτικούς μηχανισμούς για να ελέγξουν τις συνθήκες διαβίωσης των γερόντων που φιλοξενούνταν και φιλοξενούνται εκεί. Όχι, όσο ήμουνα εγώ δεν είχε γίνει κάποιος έλεγχος. Τουλάχιστον δεν είχα δει κάποιον έλεγχο ή δεν είχα μάθει κάτι γι' αυτό.